του ηχο FM. Είμαι ο Νίκος Κιφωνίδης. Το ραντεβού μας είναι κάθε Πέμπτη στις 11. Σήμερα είναι πολυθεματική η εκπομπή. Θα ασχοληθούμε με αρκετά ζητήματα. Ένα πρώτο που θα ήθελα να κάνω κάποιους σχολιασμούς, μια δεύτερη ανάγνωση να το πούμε έτσι, στην Εσπερίδα που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή το απόγευμα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα ορθολογική διαχείριση θερμοκηπιακών πλαστικών αποβλήτων. Καλά ήτανε, δεν ήταν άσχημα, καλό είναι να συζητιούνται αυτά τα ζητήματα. Θα μπορούσε όμως, αυτό είναι μια παρατήρηση, θα μπορούσε όμως, ευκαιρία ήτανε, αφού είχαμε παρόντες όλους τους εκπροσώπους όλης της διοίκησης, τοπικής, περιφερειακής και κεντρικής, να συμπεριλάβουμε και άλλα πράγματα, άλλα ζητήματα που ταλανίζουν την τοπική μας κοινωνία κάθε χρόνο, και θα μπορούσε να το περιεχόμενό της να ήταν η διαχείριση ιδιαίτερων θερμοκηπιακών αποβλήτων, όπως είναι εκτός από τα πλαστικά κάλυψης ή αερισμού, τα φελιζόλ και οι περιέκτες των αγροχημικών. Τα έχουμε ξεχάσει αυτά. Τα φελιζόλ, τι προβληματισμός υπήρχε πέρσι και ελπίζω να μην υπάρχει φέτος για το τι θα γίνει, είναι ένα ιδιαίτερο υλικό που θέλει ιδιαίτερη μεταχείριση. Και οι περιέκτες των αγροχημικών, έχουν γίνει και οι μερίδες για το ζήτημα αυτό. Το έχουμε λησμονήσει και αυτό. Τι να κάνουν οι παραγωγοί, τα κουτιά από τα φυτοφάρμακα, να το πούμε έτσι πιο απλά, να τα πετάνε στους μπλεκάδους? Είναι ανακυκλώσιμα στο κέντρο διαλογής, ανακυκλώσιμο τι γίνεται? Τα αποδέχονται, τα διαχωρίζουν και πηγαίνουν στο χιτά και επιβαρυνόμαστε για αυτά? Δεν έχουν απαντηθεί αυτά τα ζητήματα. Τέλος πάντων, καλώς έγινε η Εσπερίδα, η οποία είχε και μία ωφελημότητα. Ποια ήταν η ωφέλεια? Ότι μέχρι πριν λίγο, πριν από αυτήν, βγαίναν όλοι στα ραδιόφωνα και επιρρύπταν τις ευθύνες σε άλλους για τη διαχείριση των πλαστικών αποβλήτων των θερμοκηπίων. Μετά την Εσπερίδα πρόκειψε το συμπέρασμα ότι δεν ευθύνεται κανένας. Οπότε, μια χαρά. Η κεντρική διοίκηση, ο κύριος Βαρελίδης από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, ανέλαβε το κομμάτι ευθύνης της υπηρεσίας του και είπε ότι θα το λύσει νομοθετικά, ότι προωθείται η δημιουργία συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης για τα πλαστικά, όπως είναι και για άλλες κατηγορίες απορριμμάτων. Το θέμα είναι, δεν μας είπε πότε. Δηλαδή τον Οκτώβριο του 2020 θα είναι λυμένο ή θα ξανασυναντιόμαστε και θα ξαναμαζευόμαστε να συζητάμε το ίδιο ζήτημα? Τον Οκτώβριο του 2021 μήπως θα είναι λυμένο τότε? Είπε ότι άμεσα, δεν δεσμεύτηκε για το χρονικό ορίζοντα, είπε ότι άμεσα θα προωθηθεί κάτι τέτοιο. Είμαστε λίγο επιφυλακτικοί στα άμεσα και στα σύντομα και στα γρήγορα της ελληνικής κεντρικής διοίκησης, να το δούμε και έτσι. Υπάρχει όμως ένα συνολικότερο ζήτημα που ήθελα να το θέσω στον γενικό προβληματισμό όλο του επικοδομήματος, να το πούμε έτσι, της διαχείρισης των απορριμμάτων. Θεσπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση οδηγίες, τις πιάνουν τα δικά μας Υπουργεία, εναρμονίζονται στην ελληνική νομοθεσία. Έχουν εδώ και αρκετά χρόνια προωθήσει την ανακύκλωση πολλών κατηγοριών απορριμμάτων. Το πρόβλημα είναι ότι βασίζονται σε όρους ανταποδοτικότητας, ότι εμπλέκονται ιδιωτικές εταιρείες. Καλώς, δεν λέω κακώς εμπλέκονται, αλλά το ζητούμενο των ιδιωτικών εταιρείων είναι το κέρδος. Λέμε για παράδειγμα τα πλαστικά Κρήτης, ότι εμάς δεν μας συμφέρει να ανακυκλώνουμε τα νάιλον της απολύνασης. Δεν μπορεί να τα παίρνει και να τα από τη στιγμή που δεν το συμφέρει οικονομικά. Και ποιος μας λέει αν του χρόνου ή τον άλλο χρόνο θα του συμφέρει να ανακυκλώνουν τα πλαστικά κάλυψης? Εάν δεν του συμφέρει οικονομικά, δεν θα το κάνουν. Οπότε για ποια συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης? Υπόθηκε και στην Εσπερίδα ότι η Κίνα έκλεισε
δεν παραλαμβάνει πλέον τα σκουπίδια μας να τα διαχειριστεί όπως τα διαχειριζόταν τα σκουπίδια, όχι μόνο τα δικά μας, της Ευρώπης συνολικότερα. Και με την υπόλοιπη ανακύκλωση τι γίνεται? Μιλάω για τα υλικά της συσκευασίας, πλαστικά, μέταλλα, χαρτί. Υπάρχει ή δεν υπάρχει ανακύκλωση? Γι' αυτό θα πρέπει σε ιδιαίτερες περιπτώσεις, όπως είναι τώρα στη συγκεκριμένη με τα θερμοκηπιακά πλαστικά απόβλητα, οι εκπρόσωποι της διοίκησης και της τοπικής και της περιφερειακής και της κεντρικής να σπαζοκεφαλιάζουν και να δώσουν λύσεις. Γιατί δεν μπορεί οι διάφορες κατηγορίες αποβλήτων να συσσωρεύονται πότε εδώ πότε εκεί και να ψάχνουν με την νομοθεσία τι γίνεται και πώς γίνεται. Δεν μπορεί όλα να είναι ανταποδοτικά. Κάποια πρέπει να γίνονται και με μέρημνα και με ευθύνη της πολιτείας. Ένα άλλο σημείο μετά την, που θα ήθελα να ασχοληθούμε μετά την εσπερίδα που έγινε, δεν υπόθηκε εκεί μέσα, αλλά υπόθηκε την επόμενη μέρα στα ραδιόφωνα από την Αντιδήμαρχο Καθαριότητας ότι θα γίνει ένα μονοθεματικό Δημοτικό Συμβούλιο όπου συλλογικά θα αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο για το τι μέλη γεννήστε με την συλλογή των θερμοκηπιακών πλαστικών αποβλήτων. Επειδή ο Δήμος, όπως ξέρουμε όλοι, είναι υπεύθυνος και αρμόδιος για την αποκομιδή των απορριμμάτων από τους μπλε και τους πράσινους κάδους, αυτά δεν εμπίπτουν στα ανταποδοτικά μέσα και θα πρέπει να βρεθούν τα χρήματα για το κόστος της συλλογής τους. Θα γίνουν συζητήσεις με την περιφέρεια και τους φορείς διαχείρισης των αποβλήτων στην Κρήτη και αν δεν βρεθεί λύση, ενδεχομένως να αυξηθούν και τα δημοτικά τέλη. Αυτό πέρασε και γι' αυτό το ξαναεπισημένω, ότι πρέπει να έχουμε και το νου μας μη συμβεί κάτι τέτοιο. Δεν είναι η ενδεδειγμένη λύση, να το πούμε έτσι, κάθε φορά που δημιουργείται κάποιο πρόβλημα να τα επιβαρύνονται οι δημότες όλοι. Και αν είναι να ανοίξουμε την συζήτηση για τα δημοτικά τέλη και πόσο σωστά είναι αυτά θεσμοθετημένα και κατανομημένα στους πολίτες ανάλογα με το τι παράγουν και πόσο ρυπαίνουν και πόσο επιβαρύνουν την πόλη, να το κάνουμε, αλλά να το γνωρίζουμε. Αυτό ήταν έτσι η πρώτη θεματική ενότητα της εκπομπής. Κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και συνεχίζουμε με τα υπόλοιπα.